Καμιά ωρεοποίηση και κανένα καμουφλάζ δεν μπορεί να κρύψει τον πραγματικό χαρακτήρα των δυνάμεων που συγκρούονται σε αυτή τη μάχη. Στην επικείμενη εκλογική μάχη που θα καθορίσει το αύριο της πατρίδας και των εργαζόμενων για αρκετά χρόνια, από του πολιτικού συστήματος, οι δυνάμεις της διαπλοκής, της διαφθοράς, του κομματισμού, της κλεπτοκρατίας, της υποταγής των απλών ανθρώπων στα μεγάλα συμφέροντα, δεν έχει και τόση σημασία τα ονόματα εδώ. Αν είναι ο Μεϊμαράκης, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Γεννηματάς, ο Θοδωράκης, δεν έχει σημασία πώς τους λένε, ποιοι είναι από πίσω. Απέναντί μας λοιπόν είναι όλο το παλιό που έσπρωξε τη χώρα στην τραγωδία. Όλο το παλιό που μας τυχιώνει και μας βάζει τρικλοποδιές σε κάθε βήμα, που απομίζησε τους ανθρώπους του Μόχθου, που έβγαλε στο σφυρί τη δημοκρατία, που αποκέντρωσε τη διαφθορά, έκτισε και εκμεταλλεύτηκε το καθεστώς εκείνο που εν τέλει οδήγησε στα μνημόνια και στεγάστηκε από αυτά. Από την άλλη είναι η αριστερά. Από την άλλη είμαστε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι κοινωνικές δυνάμεις που έχουν συμφέρον από μια μεγάλη, ριζική, δημοκρατική και προοδευτική επανάσταση. Εμείς που θέλουμε να γκρεμίσουμε με μικρές και μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές, όχι μόνο εκλογικές, αλλά και κοινωνικές, κινηματικές μάχες, αυτό το καθεστώς που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε κάτι, είμαστε καταδικασμένοι να δώσουμε αυτή τη μάχη και να την κερδίσουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου να πω ότι όλο αυτό το διάστημα από το Γενάριο σήμερα για όλους μας είναι σαν να πέρασαν πολλά χρόνια μέσα σε λίγους μήνες. Όχι μόνο παλέψαμε, μάθαμε, αλλά γίναμε και πιο έμπειροι. Δώσαμε σκληρές μάχες σε ένα δύσκολο πόλεμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάναμε και λάθη. Καταφέραμε όμως παρά τις δυσκολίες να αφήσουμε ένα δείγμα γραφής που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει ή πολύ περισσότερο να σβήσει. Και στο εσωτερικό και στη δύσκολη αναμέτρηση με τους δανειστές που ονομάστηκε διαπραγμάτευση. Δεν θα σταθώ πολύ σε όλα αυτά. Όλοι τα ξέρετε και ο καθένας έχει άποψη. Να θυμίσω μόνο ότι όλες μα όλες οι παρεμβάσεις και οι νομοθετικές μας πρωτοβουλίες συχνά σε σύγκρουση με τους δανειστές είχαν φιλολαϊκό και προοδευτικό πρόσημο. Το άνοιγμα της ΕΡΤ, η επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων, των διοικητικών των πανεπιστημίων, των καθαριστριών, των 2.500 εκπαιδευτικών, η κατάργηση του εισιτηρίου στα νοσοκομεία, οι αλλαγές στη δικαιοσύνη και η αποσυμφόρηση των φυλακών, ο νόμος για την ηθαγένεια που έδωσε το δικαίωμα σε χιλιάδες παιδιά να αναπνεύσουν για πρώτη φορά ελεύθερα, το λουκέτο στις Σκουριές που αν και καθυστέρησε ήρθε, έγινε, τα χτυπήματα στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Δεν ήταν καθόλου εύκολα και δεδομένα όλα αυτά. Και ξέρετε, είναι όλα αυτά που θέλει τώρα να ξυλώσει η Νέα Δημοκρατία. Όπως δεν είναι εύκολες και δεδομένες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουμε μπροστά μας, τα μεγάλα διλήμματα πολιτικής που έχουμε μπροστά μας. Σε αυτή τη μάχη, σε αυτή τη σκληρή και δύσκολη μάχη, καταφέραμε να ανοίξουμε σημαντικές ρογμές, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά ρογμές ανοιχτές και στο επίπεδο της συμφωνίας. Μαζί με τον Ευκλήδη τον Τζακαλώτο, 17 ώρες διαπραγματευόμασταν για να σώσουμε τη δημόσια περιουσία.
για να μην γίνει πράξη η επιλογή των πιο σκληρών και ακραίων δυνάμεων, όχι μόνο να μας εξωθήσουν από την Ευρωζώνη, αλλά και να μεταφερθεί το σύνολο της δημόσιας περιουσίας σε ένα ταμείο με έδρα το Λουξεμβούργο, έξω από τη χώρα, και να είναι ένα ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, αποκρατικοποιήσεων για 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η μάχη αυτή κατέληξε στο να είναι τελικά ένα ταμείο που, αν λειτουργήσει όπως ακριβώς αποφασίστηκε, αλλά χρειάζεται δυναμική παρέμβαση συνέχειας για να υλοποιηθεί αυτό που ακριβώς αποφασίστηκε, θα έχει πολύ καλύτερη λειτουργία για το δημόσιο συμφέρον από ό,τι το ΤΑΙΠΕΔ. Σε απευθείας συνδύσεις παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στη συνέχεια του δελτίου μας και όταν ολοκληρώσει.